Πάμε στην να πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς είστε ένας άνθρωπος που επίσης ασχολείστε σε ενεργός πολίτης, θα έλεγα, και εκφράζετε ανά πάση στιγμή την άποψή σας. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη αυτή την υπόθεση της πανδημίας δεν έχει λάβει κάποια ιδιαίτερα μέτρα. Η πρωτοβουλία είναι καθαρά από την κεντρική διοίκηση, από το κεντρικό κράτος, με την αυτοδιοίκηση να παραμένει, θα λέγαμε, ανενεργή σε όλο αυτό. Ποιο είναι το σχόλιο Εγώ σας? Προσωπικά εκείνο που έχω να πω, ότι όλοι οι Δήμοι των Κυκλάδων, όλοι οι Δήμοι των Κυκλάδων και μηδενός εξαιρουμένου, έπρεπε να έχουν κάνει επικοινωνιακή πολιτική για τα COVID. Όσο και να κάνει κεντρική κυβέρνηση, δεν φτάνει. Εγώ δηλαδή και τώρα περνάω ένα μήνυμα μέσα από το σταθμό σας, ότι όλοι οι Δήμοι της Νάξου, όλοι οι Δήμοι της των Κυκλάδων και πρώτα ο μεγαλύτερος Δήμος των Κυκλάδων που είναι η Νάξος, αύριο κιόλας να κάνει επικοινωνιακή πολιτική για το COVID. Υπάρχουν site τα οποία έχω εντυπωσιαστεί εγώ πόσοι σας διαβάζουν και πόσοι σας ακούνε. Πραγματικά και ραδιόφωνα και τοπικές τηλεοράσεις που πραγματικά με ένα πολύ μικρό ποσό θα κάνουν πολύ δυνατή καμπάνια να μπορέσουν να πείσουν ακόμα και τον τελευταίο ότι πρέπει να λαμβάνει μέτρα. Είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό έστω και μία ζωή να σώσουμε. Έστω και μία. Εγώ δεν θέλω να σώσουμε πολλές ζωές, έστω και μία ζωή. Γιατί πρέπει να ενημερωθεί και ο τελευταίος πολίτης για τα θέμα ότι πρέπει να προστατεύει τον εαυτό του. Και εκτός που πρέπει να βγάλουν ένα κονδύλι, δεν λέω πολλά, 5-10 χιλιάρικα ο κάθε δήμος, να κάνουν, να το δώσουν στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που ξέρουν και αυτοί πάρα πολύ καλά ότι θα κάνουν αφίδρομη υποστήριξη. Από τη μεν θα ενημερώσουν το κοινό για το θέμα των COVID και από την άλλη θα ενισχύσουν και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία τώρα δεινοπαθούν γιατί δεν παίρνουν κανένα επίδομα, δεν παίρνουν καμία ενίσχυση οικονομική και έχετε τέτοια τεράστια έξοδα για να διατηρήσετε τα site σας και τους οργανισμούς σας. Γι' αυτό εδώ και τώρα, οι Δήμοι όλων των Κυκλάδων, εγώ μιλάω για τον Κυκλάδο, γιατί ξέρω ότι είσαστε κυκλαδικό site και φυσικά είστε και πανελλήνιο, όπως επίσης μας ακούνε και πολλοί στο εξωτερικό μέσω εσάς. Αλλά εγώ μιλάω για μας, γιατί πολλοί Δήμοι σε όλη την Ελλάδα, όπως είναι ο Δήμος της Καστοριάς, όπως είναι και άλλοι πολλοί άλλοι Δήμοι που δεν θέλω τώρα να τους ονοματίσω, έχουν βγάλει κονδύλια για τον COVID. Για να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία. Δεν μπορεί να είμαι δήμαρχος σε οποιοδήποτε νησί και ή δημοτικός σύμβουλος ή αντιδήμαρχος τουρισμού ή οτιδήποτε άλλο και να αδρανώ. Δεν νοείται. Εδώ και τώρα, budget για το COVID. Βέβαια, και τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όχι μόνο αυτό, εγώ θα επέκτηνα και θα έλεγα ότι μπορεί αυτό να εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς, όχι μόνο στα ΜΜΕ, η τοπική αυτοδιοίκηση, να υποστηρίξει την τοπική κοινωνία και την τοπική αγορά και την τοπική ενημέρωση κατ' επέκταση και να δώσει έτσι μια όθηση ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα που ζούμε. Εγώ σε αυτό συμφωνώ και επαυξάνω. Και πραγματικά, γιατί σας λέω, έστω και μία ζωή να σώσουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ δεν μιλάμε ούτε για οικονομικές καταστροφές, ούτε για τίποτα. Εδώ μιλάμε για θέματα ζωής. Και βλέπεις ότι έχουμε στην Ελλάδα πάνω από 3.000 νεκρούς. Δηλαδή, που σε κανένα πόλεμο δεν είχαμε τόσους νεκρούς.